Είναι τεράστιο όμω, ε. Με 10.500 τετραγωνικά είναι με την υπόγεια. Η σκάλα αυτή τι είναι. Είμαστε εδώ στο διοικητήριο το νέο που κατασκευάζεται στην Καρδίτσα, ίσως και από τα μοναδικά διοικητήρια που κατασκευάζονται στη χώρα. Ένα μεγάλο έργο έκτασης τετραγωνικών, 10.000 τετραγωνικών και 2.000 το υπόγειο, με αφιθέατρο, υπαίθριο θέατρο και όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβλέπονται και με ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα καινούριο κτίριο. Είναι ένα έργο πολύπαθο. Εμείς το βρήκαμε μητελές, το βρήκαμε το 2011 με τον εργολάβο, ο οποίος είχε τότε ξεκινήσει την εργολαβία από την νομαρχία, με νομάρχη τον Φώτη τον Αλεξάκο, και ενταγμένο στο ΕΑΠΝΑ και ένα μέρος να το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τότε η νομαρχία. Το βρήκαμε το έργο σταματημένο, ο εργολάβος να έχει κάνει διάλυση της εργολαβίας, επανακινήσαμε την εργολαβία με υποκατάσταση και φυσικά επικαιροποιήσαμε την μελέτη, γιατί δεν είχε ενεργειακή αναβάθμιση το κτίριο και όπως προβλέπετε τα δημόσια κτίρια πρέπει, αν δεν έχουν ενεργειακή αναβάθμιση, κάθε χρόνο να κάνουν εργασίες ούτως ώστε να έχουμε 20% ενεργειακή αναβάθμιση, και δεν συνέφερε σε ένα καινούργιο κτίριο να ολοκληρωθεί με παλιές διαδικασίες και μετά να ξαναμπεί ο εργολάβος για να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι, υπογράψαμε και την νέα σύμβαση. Περιμένουμε την εταιρεία, την πιέζουμε την εταιρεία να μπει μέσα γρήγορα και να ολοκληρώσει αυτό το κτίριο, το οποίο θα είναι κόσμημα για την δημόσια διοίκηση, αλλά κόσμημα και για την περιοχή, για την Θεσσαλία και για την Καρδίτσα, αλλά κόσμημα και εδώ στο χώρο, στην γύρω γειτονιά, διότι αναβαθμίζει περιβαλλοντικά την περιοχή, γιατί πλέον θα γινόταν περιβαλλοντική ρήπανση. Είναι ένα μεγάλο έργο. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 6 εκατομμύρια. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Έχουν γίνει οι εργασίες και μετά την υποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να γίνουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που συνάδουν με την πρόοδο του έργου. Το έργο αυτό για να ολοκληρωθεί χρειάζεται περίπου άλλα 8 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ, τα οποία πρόκειται να πληρώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αλλά είναι και ένα έργο το οποίο δίνει και δουλειά στον κόσμο. Εδώ πέρα θα δουλέψουν εκατοντάδες άνθρωποι. Θα δουλέψουν εκατοντάδες άνθρωποι και χρήμα θα πέσει και στην πραγματική τοπική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την επίβλεψη αλλά και για όλες τις ενέργειες, γιατί ξέρετε, ένα έργο είναι τελές, να ξεκινήσει και να γίνει υποκατάσταση και να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες είναι βαριά γραφειοκρατικές, πολύ δύσκολες και με τις εγκρίσεις, όλες τις νομικές εγκρίσεις που έπρεπε να πάρουμε σε όλα τα στάδια. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε, είναι άλλο ένα μεγάλο έργο εδώ. Όπως ένα άλλο μεγάλο έργο κάνουμε, χρηματοδοτούμε και συνεργαζόμαστε με το Δήμο, δημοσίου έχει την επίβλεψη. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση, το μεγάλο έργο του γηπέδου που κάνουμε, το πιστού γυμναστηρίου, που είναι το πιο σύγχρονο.